Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε να είναι μια επιτυχία. Και ο Θεός, ξέρουμε, δεν είναι αποτυχημένος, έτσι δεν είναι? Ο Θεός είναι επιτυχημένος Θεός. Το είπε και το έκανε. Με έναν λόγο του δημιούργησε τα πάντα. Και με τα χέρια του έπλασε εμένα και σένα. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία του Θεού για τον άνθρωπο είναι να απολαμβάνει όλα τα προνόμια της οικογένειας του Θεού. Ναι, αλλά όταν βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, είναι όλοι οι άνθρωποι επιτυχημένοι? Τα καταφέρνουν όλοι πολύ καλά, τέλεια στη ζωή τους? Τι συμβαίνει άραγε? Τι δεν πάει καλά? Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μάθουμε τι δεν πάει καλά, να το διορθώσουμε. Ο λόγος του Θεού λέει: η διόρθωση κάνει το μέλλον δυνατό. Αν θέλεις να έχεις ένα λαμπρό μέλλον, ο δρόμος για το λαμπρό μέλλον είναι τι? Η διόρθωση. Όλα ξεκινάνε από το νου μας. Ο λόγος του Θεού λέει: αυτό που συμβαίνει στο νου σου θα συμβεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Με άλλα λόγια, αυτό που σκέφτεσαι όλη την ώρα, κάποια στιγμή θα το κάνεις κιόλας. Και αυτό θα μας φέρει στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι η διαχείριση του νου. Τι συμβαίνει σε πολλούς από εμάς σήμερα? Σκεφτόμαστε αυτά που είναι καλά, αυτά που είναι σεμνά, αυτά που είναι αληθινά, ή σκεφτόμαστε τα ψέματα, ή σκεφτόμαστε τις ανηθικότητες, ή σκεφτόμαστε τις αλαζονίες, ή σκεφτόμαστε την υπερηφάνεια μας, ή σκεφτόμαστε τι σου είπε ο ένας και τι σου είπε ο άλλος. Ποιος σε στεναχώρησε? Αυτά, λέει λόγος του Θεού, πρέπει να συλλογίζεσαι. Σαν χριστιανός, αυτό που περνάει από το νου σου είναι η φωτογραφία του αύριο. Εσύ λες ότι είσαι χριστιανός. Τι περνάει από το νου σου? Περνάει κάτι καλό? Περνάει κάτι σεμνό? Περνάει κάτι αληθινό? Ή σκέφτεσαι 1000 αρνητικά πράγματα? Έχετε διαβάσει ποτέ στη γραφή όταν ο Χριστός κουβαλούσε το σταυρό του να παραπονιέται και να λέει: ρε παιδιά, τι βαρύ σταυρό που μου δώσατε. Γιατί τόσο βαρύ, δεν είχε κάποιο άλλο ξύλο λίγο πιο ελαφρύ? Όχι, γιατί? Γιατί μπορούσε να διαχειριστεί το νου του σωστά. Ήξερε ότι αυτό που περνάει είναι μόνο για μια στιγμή. Και μετά από εκεί θα μπορέσει να απολαύσει όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Η διαχείριση του νου είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον νικητή. Γιατί είναι η πρώτη προτεραιότητα? Γιατί ο νικητής σκέφτεται συνέχεια πώς θα τα καταφέρει, πώς θα νικήσει. Δεν σκέφτεται πώς θα χάσει. Ένας νικητής πάντα βλέπει τον εαυτό του σαν πρωταθλητή, σαν νικητή, σαν πετυχημένο. Εσύ τι ζωή ζεις? Ζεις μια ζωή νικητή ή μια ζωή ήττας και αποτυχίας? Αν η ζωή που ζούσες μέχρι τώρα είναι μια ζωή ήττας και αποτυχίας, είναι επειδή δεν διαχειρίζεσαι το νου σου σωστά. Μα αδερφέ, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά, αλλά όλο σκέφτομαι αρνητικά. Αυτό είναι γιατί έχεις αναπτύξει κακές συνήθειες στη ζωή σου. Όπως ακριβώς αναπτύσσονται οι κακές συνήθειες, έτσι μπορείς να αναπτύξεις, αν θέλεις, και καλές συνήθειες. Όταν είσαι φτωχός και σκέφτεσαι σαν φτωχός, μιλάς σαν φτωχός, πράττεις σαν φτωχός και κάνεις παρέα με φτωχούς ανθρώπους, η φτώχεια δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Θα πρέπει, σαν παιδί του Θεού, να εκπαιδεύσεις το νου σου να είναι υπηρέτης σου, όχι αφεντικό σου. Πολλές φορές το νους μας ξεφεύγει και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε άλλαν τ' άλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που δεν οικοδομούν, πράγματα που δεν βοηθούν την πίστη μας. Εκεί δεν πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Εκεί πρέπει να πούμε στο νου μας: σταμάτα. Αυτό που σκέφτεσαι είναι λάθος. Έτσι θα σκέφτεσαι. Αν είσαι φτωχός, για παράδειγμα, και γνωρίζεις ότι το θέλημα του Θεού είναι να σε ευλογήσει, αυτό θα σου μεταδώσει τη δύναμη να αντέξεις τη φτώχεια που περνάς. Πολλοί από εμάς περνάμε φτώχεια. Πολλοί από εμάς περνάμε κρίση. Πολλοί από εμάς περνάμε αρρώστια. Πολλοί από εμάς περνάμε απογοήτευση. Περνάμε αποτυχία. Αλλά δεν γνωρίζουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι να μας θεραπεύσει. Και γι' αυτό δεν έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, λέει, κουράστηκα, βαρέθηκα αυτή την κατάσταση.
βαρέθηκες και κουράστηκες και δεν αντέχεις γιατί δεν γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού πάνω στην υπόθεσή σου. Όταν γνωρίζεις ότι το θέλημα του Θεού είναι να σε θεραπεύσει, μπορείς να είσαι χαρούμενος, ενώ δεν υπάρχει τίποτε κατά το εξωτερικό που να σε κάνει χαρούμενο. Βλέπεις πολλούς χριστιανούς σήμερα, είναι χαρούμενοι. Αλληλούια! Δόξα! Ζει Κύριος και ζει ψυχή μου! Άδερφε, εσύ δεν είσαι που έχεις πρόβλημα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ δεν είσαι που είσαι άρρωστος. Εγώ είμαι. Ναι, αλλά είσαι χαρούμενος. Γιατί λέει να μην είμαι χαρούμενος? Αφού λέει ο Θεός ζει, ο Κύριος μου ζει, ο θεραπευτής μου ζει, ο ελευθερωτής μου ζει και τον βλέπεις είναι χαρούμενος. Και εσύ απορείς και λες, κοίτα να δεις έναν άνθρωπο. Αυτός πρέπει να έχει πολύ πίστη. Και απορείς. Όχι, αυτός έχει μάθει να διαχειρίζεται το νου του σωστά. Αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει το θέλημα του Θεού για την υπόθεσή του. Ο Θεός μας μιλάει μέσα από το Λόγο Του, δια του Αγίου Πνεύματος. Αν εσύ ποτέ δεν βρίσκεις χρόνο να καθίσεις να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, να δεις τι λέει ο Θεός για την κατάστασή σου. Αν εσύ ποτέ δεν βρίσκεις χρόνο να καθίσεις να σκεφτείς για το μέλλον σου, τι λέει ο Θεός για το μέλλον σου. Αν εσύ ποτέ δεν βρίσκεις χρόνο να καθίσεις να διαχειριστείς το νου σου σωστά, να κάνεις μια αυτοεξέταση και να δεις, για να δω τι δεν κάνω καλά, τι σκέψεις έχω που δεν είναι σωστές, να τις διορθώσω, να τις σταματήσω. Πώς περιμένεις να αλλάξει κάτι στη ζωή σου? Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το νου μας σωστά. Εύχομαι ο Θεός να σου δώσει την χάρη και τη δύναμη να διαχειρίζεσαι από σήμερα και στο εξής το νου σου σωστά, στο όνομα του Ιησού Χριστού.